Συνολικά 10 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η ενίσχυση για τις συνέπειες που είχε ο κορονοϊός στα κηπευτικά και ιδιαίτερα στην ντομάτα, το αγγούρι και τη μελιτζάνα. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορύδης από την Ιερά Πέτρα, που είχε συνάντηση με αγροτικούς φορείς. Για την ντομάτα θα δώσουμε ενίσχυση 7.566.264 ευρώ. Για το αγγούρι θα δώσουμε ενίσχυση 1.768.652 ευρώ. Και για τη μελιτζάνα θα δώσουμε ενίσχυση 516.000 ευρώ. Με αυτά τα ποσά ξέρουμε ότι καλύπτουμε τι. Καλύπτουμε τους 2 μήνες και καλύπτουμε το κόστος. Ο κύριος Βορύδης τόνισε ότι η πληρωμή αναμένεται στο επόμενο δίμηνο. Ενώ σε ό,τι αφορά την ενίσχυση θα αναμένουν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που δεν αποκλείεται όταν ολοκληρωθεί η τουριστική σεζόν αυτή να επεκταθεί ως προς τις απώλειες για τα κηπευτικά και από τη μείωση του τουρισμού. Αν υπάρξει, διαπιστώσουμε πρόσθετη διαταραχή, είναι κάτι το οποίο θα εξετάσουμε στο μέλλον για να δούμε αν χρειάζεται πρόσθετη ενίσχυση εξαιτίας παραδείγματος χάρη επιπτώσεων που υπήρξαν στον τουρισμό, αλλά θα δούμε λίγο και την εξέλιξη και την πορεία των εξαγωγών και θα κοιτάξουμε τα μεγέθη συνολικά. Ξεκάθαρος εμφανίστηκε ο Μάκης Βορύδης σε ό,τι αφορά και την ενίσχυση για το ελαιόλαδο με τα 126 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία διευκρίνησε ότι αφού εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα θα δοθούν μόνο σε κατεπάγγελμα αγρότες. Οι μη κατεπάγγελμα αγρότες έχουν εισόδημα και από άλλες πλευρές. Επομένως, η πίεση που έχουν δεχθεί από την μείωση του αγροτικού του εισόδηματος προφανώς υπάρχει, αλλά είναι πολύ μικρότερη από την πίεση που έχουν δεχθεί αυτοί που έχουν μόνο τους εισόδημα το αγροτικό. Η επιλογή μας λοιπόν ήταν να στηρίξουμε τους κατεπάγγελμα αγρότες και νομίζω ότι είναι με δεδομένη την δυναμική του μέτρου, με δεδομένο το μέγεθος, ας το πω, του μέτρου, το αριθμητικό, νομίζω ότι είναι η σωστή επιλογή. Ο κύριος Βορύδης μαζί με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη επισκέφθηκαν χθες τη Σιτία, όπου είχαν συνάντηση με τον Δήμαρχο Γιώργο Ζερβάκη και σήμερα στην Ιερά Πέτρα, πριν από τη συνάντηση με τους αγροτικούς φορείς στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ανατολή, συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Θεοδόση Καλατζάκη. Διευκρινίζοντας ο κύριος Βορύδης ότι μια σειρά έργων, κυρίως αρδευτικών, αναμένεται να προχωρήσουν, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι θέση του ίδιου αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού είναι να αλλάξει το μοντέλο των έργων αυτών και να επικεντρωθεί κυρίως στα επιφανειακά ύδατα.